Καλημέρα φίλε και φίλοι από το www.teachme.gr και φυσικά από εμένα, τον Παγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Τετάρτη σήμερα και έχουμε το premium free μάθημα της εβδομάδας, το οποίο φυσικά είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την εποχή, όπου φυσικά έχουμε Χριστούγεννα, πλησιάζουν φυσικά τα Χριστούγεννα και έχουμε στολίσει περισσότεροι κάποιο τετράκι ή γενικότερα έχουμε βάλει ένα φωτάκι στο σπίτι. Έτσι λοιπόν θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ όμορφο δέντρο σήμερα το οποίο θα μας μάθει πάρα πολύ όμορφες τεχνικές δημιουργίας. Δημιουργίες λοιπόν χαρακτήρων και στοιχείων τα οποία θα μπορέσουμε να βάλουμε σε συνέχεια είτε σε κάποιο φυλάδιο είτε να τα βάλουμε στο After Effects για να του δώσουμε κίνηση. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε το δέντρο το οποίο είναι στολισμένο και θα το βάλουμε μέσα σε ένα δάσος γενικότερο το οποίο βεβαίω θα το πολλαπλησιάσουμε μόλις δημιουργήσουμε το πρώτο Πάμε λοιπόν να το δούμε. Θα πάω να κάνω ένα καινούριο project, θα επιλέξουμε το file, θα πάμε στο new θα επιλέξουμε ένα project θα λέγαμε τις τάξεις 1000 προ 1000. Τέλεια. Και θα πάω να φέρω λίγο το δείγμα μου για να το βλέπουμε έτσι. Θα πάμε βασικά να σβήσουμε κάτι από τα προηγούμενα. Τέλεια. Και βέβαια θα πάμε να κλείσουμε λίγο αυτό για να έχουμε λίγο περισσότερο χώρο για να μπορέσω να το πάρω. Σούπερ. Τροχούμε λοιπόν εδώ μέσα. Φυσικά γυρίζω και πάλι πίσω. Θα το ανεβάσω αυτό σε full opacity. Και βλέπουμε λοιπόν το τελικό μου αποτέλεσμα, το οποίο έχει υποστεί φυσικά αρκετή επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει αυτό που βλέπουμε. Βεβαίω, ξεκινήσαμε τα πάντα από το 0 και έτσι λοιπόν θα κάνουμε και εμεί. Πρώτη λοιπόν κίνηση είναι να πάμε στο φόντο μα, να το ξεκλειδώσουμε με διπλό κλικ, θα το ονομάσω BG, και θα πάμε να του δώσουμε ένα degradé. Θα πάω λοιπόν να δώσω ένα degradé, θα φέρω βασικά το ε, δείγμα μου λίγο πιο δεξιά για να πάρω απλά τα χρώματά του. Θα πάω λοιπόν στο BG, θα κάνουμε δεξί κλικ Blending Options, μέσα εδώ θα επιλέξουμε το Gradient Overlay. Φυσικά θα επιλέξουμε μέσα από εδώ το στυλ σε κυκλικό, απογραμμικό, πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίω θα έρθουμε τώρα και θα αλλάξουμε τα χρώματα μέσα στο δεγκραντέ. Θα πάρουμε λοιπόν όπου μαύρο, αυτό το ανοιχτό θα λέγαμε πρασινάκι. Βλέπετε, και βεβαίω όπου λευκό, το πιο σκούρο για να το εξαπλώσουμε μπροστά έξω. Οπότε κάπου εδώ θα λέγαμε μια χαρά. Και βλέπετε τώρα πώ έχουμε δημιουργήσει το δεγκραντέ που θέλω να πετύχω. Φυσικά το μαύρο χρώμα στα πλαίσια που βλέπουμε εδώ έχει υποστεί με ένα φίλτρο που θα δούμε στο τέλο. Βλέπετε, πάρα πολύ ωραίο η αρχή. Πρώτη λοιπόν κίνηση για να φτιάξουμε ένα τετράκι είναι να σχεδιάσουμε ένα τριγωνάκι. Θα πάμε λοιπόν εδώ, ακριβώ να επιλέξουμε μέσα από εδώ το Polygon Tool. Θα γυρίσουμε το side σε 3, για να μπορέσουμε να κάνουμε τρίγωνο δηλαδή. Θα βεβαιωθώ ότι εδώ μέσα δεν έχω επιλέξει κάποιο από τα star smooth corners και τα σχετικά. Βλέπετε λοιπόν, βγάζουμε το star, κρατάμε το 3 και φυσικά θα επιλέξω ένα χρώμα λευκό, έτσι, ή γκρι ανοιχτό, όπω θέλετε, και θα ξεκινήσω να κάνω το πρώτο μου τριγωνάκι. Θα κάνουμε λοιπόν το πρώτο μου τριγωνάκι, βλέπετε. Αυτό είναι όλο. Στη συνέχεια λοιπόν θα το φέρω πιο κοντά. Θα έρθουμε λοιπόν να το βάλουμε λίγο καλύτερα και θα κάνουμε ένα αντίγραφο. Οπότε θα πάω στο Polygon 1, θα το ονομάσω Triangle ένα και θα πάμε να κάνουμε ένα αντίγραφο Boom. βλέπετε πως το βάζουμε φυσικά θα το αλλάξουμε χρώμα, θα το κάνουμε πράσινο θα μπορούσα βέβαια να πάρω και δείγμα από το έτοιμο που έχω εδώ βλέπετε, οπότε θα πάω θα το ονομάσω αυτό βεβαίως triangle white και το άλλο θα είναι το green Σούπερ! Πηγαίνουμε λοιπόν στο green, θα πάρουμε το χρώμα αυτό, πάρα πολύ όμορφα και βλέπετε τώρα λοιπόν πως έχουμε δύο πρακτικά τρίγωνα τα οποία βεβαίως δεν είναι ακόμα έτοιμα αλλά θα σα δείξω ακριβώ τώρα τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο. Θα πάμε λοιπόν τώρα το πράσινο λίγο πιο κάτω. Οπότε με το σιτ και το κάτω βελάκι, εφόσον φυσικά έχουμε ενεργοποιημένο το move tool, θα κατεβάσουμε μία πιο κάτω και μία ίσω πιο δεξιά. Ενδεχομένω να το στραβώσω και λιγάκι. Βλέπετε κάπω έτσι. Αυτή είναι η λογική και βλέπετε ξαφνικά πώ έχουμε δώσει όγκο. Έχουμε λοιπόν εμφανίσει και τα δύο μα τρίγωνα, ένα ολοκληρωτικά και ένα ίσα ίσα από κάτω. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και δίνουμε έναν όγκο, ο οποίο βέβαια δεν υπήρχε πριν από λίγο. Φυσικά θα μπορούσα να πάω με το λευκό μου τώρα βελάκι να πιάσω κάποια points από τα τρίγωνα και να τα κάνω λίγο πιο ε, ανόητα, λίγο πιο έτσι παιδικά και χαζούλια. Πάρα πολύ όμορφα. Θα μπορούσα να πάω και στο λευκό, να μεταβάλουμε το συγκεκριμένο από αριστερά ενδεχομένω, βλέπετε, και να πετύχουμε ένα ξεχωριστό πλέον. Δεντράκι, έτσι. Οπότε αυτό είναι όλο. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε πολλαπλάσια τρίγωνα για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα δέντρο. Θα το φέρω αυτό να κάτσει εδώ ακριβώς. Και θα ξεκινήσω λοιπόν να κάνω αντίγραφα του white και του green. Βλέπετε με το Alt, click and drag προ τα κάτω. Βλέπετε πώ δημιουργώ. Option, click and drag στο Macintosh. Το φέρω αυτό από κάτω. Και βλέπετε λοιπόν αυτό είναι όλο. Τώρα απλά το μόνο που χρειάζεται είναι να το στραβώσω λίγο, να το μεγαλώσω, να το πλατιάσω, να το στενέψω. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο κάθε φορά. Φυσικά θα παίξει το ρόλο του και θα, κάνει τη, θα δώσει τη διαφορά που θέλω εγώ να πάρω μέσα στο Photoshop. Βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Φυσικά και πάλι αντίγραφο. Θα το φέρω πιο κάτω τώρα αυτό. Θα το κάνω λίγο πιο ψηλό λίγο πιο πλατή γιατί όσο κατεβαίνουν προς τα κάτω πλατιάζει το δέντρο. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Τέλεια. Βλέπετε ενδεχομένω να γίνει και καλύτερο από το αρχικό μου δημιούργημα. Ποιο ξέρει. Βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται και φυσικά θα κάνω άλλο ένα τελευταίο τουλάχιστον. Ένα λοιπόν ακόμη διπλό. Ε, θα το κάνω βασικά από εδώ μέσα. Ένα λοιπόν διπλό ακόμη το οποίο θα έρθει πιο ψηλό και σίγουρα πιο παχύ. Για να μπορέσει να κάτσει αυτά και λίγο πιο στραβό ενδεχομένω. Σούπερ. Και βλέπετε τώρα λοιπόν πόσο ωραίο αποτέλεσμα έχουμε πάρει. Σούπερ. Οπότε κάναμε ένα πάρα πολύ όμορφο δέντρο. Φυσικά από εκεί και πέρα θα μπορούσα να επιλέξω τα πάντα μέσα από εδώ. Για παράδειγμα, να επιλέξω το πρώτο και το τελευταίο. Και να πάμε τώρα με το λευκό μα βελάκι και να μεταβάλουμε διάφορε μητούλε. Να πάρουμε λοιπόν έναν απόλυτο, θα λέγαμε, μια απόλυτη διαφοροποίηση των μυτών. Να μην είναι λοιπόν τίποτα το ίδιο. Βλέπετε πόσο ωραίο, έτσι. Το κάνω αυτό λίγο πιο κάτω. Αυτό λίγο πιο πάνω. Αυτό λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο έξω. Αυτό λίγο πιο κάτω. Και έτσι λοιπόν βλέπετε πώ μπορεί να κάνει τα πράγματα εντελώ διαφορετικά και να φτιάξετε ένα υπέροχο λογότυπο για μια εταιρεία η οποία ενδεχομένω να έχει σαν βάση τη τα δέντρα έτσι ή αν θέλετε να φτιάξετε ένα πρωτότυπο χρυσουφενιατικό δεντράκι το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ και ένα πάρα πολύ ωραίο γραφικό το οποίο δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε καν. Κάνουμε τώρα στη συνέχεια, θα φτιάξουμε και τον κορμό, ο οποίο βεβαίω αποτελεί και πάλι μια πολύ απλή διαδικασία. Θα πάρουμε το pen tool. Θέλω γενικότερα να χτίζω shapes. Γι' αυτό το λόγο δεν παίρνω από εδώ τα λάσο, τα οποία βεβαίω δημιουργούν pixel δημιουργήματα. Θα έρθουμε λοιπόν να κάνουμε και το τελευταίο μα. Ερχόμαστε εδώ. Θα πάρω βεβαίω ένα χρώμα καφέ. Οπότε κάπου από εδώ, ίσω το τελευταίο πιο σκούρο καφέ που έχω στην παλέτα μου. Και θα κάνουμε Α, αυτό λοιπόν το κούμπομα. Και έτσι φτιάξαμε και το ποδαράκι μα. Τη βάση λοιπόν του δέντρου και είμαστε κομπλέ. Από εκεί και πέρα θα τα πάρουμε όλα τώρα μαζί, θα τα βάλουμε σε ένα γκρουπάκι, Ctrl G, θα το ονομάσουμε 3. Τέλεια. Και θα πάμε να βάλουμε τώρα σκιέ. Έτσι. Οπότε θα πάω ενδεχομένω το πάνω-πάνω, δηλαδή το πρώτο που έχω αυτή τη στιγμή εδώ, θα το κάνω λίγο πιο στενό γιατί είναι νομίζω αρκετά μεγάλο. Τέλεια. Νομίζω τώρα θα γίνει καλύτερο. Λίγο πιο στραβό ενδεχομένω. Και θα κάνουμε και αυτό, από κάτω δηλαδή, θα κάνουμε και αυτό λίγο πιο μικρούλι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο φαρδί από ό,τι το ήθελα. Και λίγο πιο μεγάλο γενικότερα. Οπότε μια χαρά θα είμαστε εδώ. Τέλεια. Οπότε κάναμε και αυτό και τώρα έφτασε η στιγμή που θα δώσουμε όγκο. Μέσα λοιπόν βεβαίως από εφέ των blending options. Δηλαδή θα βάλουμε κάποιες σκιές και ένα ιδιαίτερο degradé σε κάθε απόχρωση. Πηγαίνουμε λοιπόν στο triangle white. Θα κάνουμε δεξί click blending options. Και βεβαίως εδώ μέσα θα επιλέξουμε το gradient overlay. Φυσικά αυτό το πετρέλαιο χρώμα δεν μα αρέσει για τα δεντράκια μα, δεν θέλουμε να τα κάψουμε. Θέλουμε πλέον να του δώσουμε ένα καλύτερο πουσάρισμα και σίγουρα αυτό το μαύρο δεν είναι το καλύτερο. Βεβαίω είναι το κλασικό degradé που μα δίνει το φώτο όταν ενεργοποιούμε το gradient overlay, οπότε θα τα αλλάξουμε αμέσω. Πηγαίνω λοιπόν να το αλλάξω. Καταρχά θα κάνω κλικ εδώ μέσα και θα αλλάξουμε το μαύρο σε κάτι γκρι. Ανοιχτό λοιπόν γκρι. Και έτσι λοιπόν πρακτικά θα πάρω μία μίξη λευκού, καθαρό λοιπόν λευκού με γκρι Πολύ πολύ ανοιχτού γκρι, έτσι θα πάρουμε ε, μια ε, πολύ πολύ αχνή αλλά σίγουρα πολύ ιδιαίτερη απόχρωση διαφορετικότητα. Τέλεια! Οπότε 45 μοίρε είμαστε μια χαρά, και πηγαίνω συνέχεια να βάλουμε και ένα drop shadow. Το οποίο βεβαίω θα μεταβάλει και θα μου δώσει μια καλύτερη κατάσταση στι σκιέ μου. Θα βγάλω το global light για να μην επηρεάζεται, να μην μου επηρεάζει τίποτα γενικότερα μέσα εδώ. Θέλω γενικότερα το Global Light να είναι ανεξάρτητο στα περισσότερα, που δημιουργώ στο Photoshop. Θα βάλω λοιπόν το Size, να το φέρω λίγο πιο κάτω, βλέπετε πώς μαζεύω το άπλωμα, έτσι βλέπετε. Πώς το κάνω λοιπόν αρκετά πιο γραφιστικό, πιο minimal όπως βλέπετε και Flat. Τώρα θα πάμε, θα μαζέψουμε λίγο την σκιούλα μας προς τα μέσα και θα χαμηλώσουμε φυσικά το Opacity για να έχουμε κάτι πάρα πολύ μαλακό. Οπότε, 30% opacity, distance 3, size 2 και ενδεχομένω να ανεβάσουμε λίγο από πάνω ακριβώ. Βλέπετε στο 98 με 90, θα λέγαμε την σκιά μα για να είναι κατακόρυφη. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια χαρά. Θα πάω στη συνέχεια λοιπόν κάνοντα κλικ στο OK να βάλω το συγκεκριμένο σε όλα μου τα γκρι. Οπότε θα κλείσω λίγο το συγκεκριμένο να μην μου ανοίγει από κάτω και χάνω γενικότερα όλα μου τα στοιχεία. Θα κάνουμε δεξί κλικ, θα επιλέξουμε το copy layer style και θα πάμε τώρα σε όλα μα τα γκρι. Φυσικά φαίνονται γιατί δεν είναι πράσινα πάνω στα layers, έτσι. Τα επιλέγω με Ctrl Click και θα πάμε να κάνουμε δεξί κλικ. Θα επιλέξουμε στη συνέχεια το Paste Layer Styles και βλέπετε αυτομάτω πώ το δέντρο μα γίνεται πραγματικά πολύ πιο όμορφο και σίγουρα καμία σχέση με πριν. Αντίστοιχα, θα πάω να κάνουμε το ίδιο ακριβώ και στα πράσινα. Οπότε θα μπορούσα να πάρω απευθεία το στυλ που έχω δώσει στι σκιέ μου, αλλά και το degrade, Απλά να αλλάξω τα χρώματα στη συνέχεια που έχω δώσει λοιπόν στο γκρι, στο λευκό προ γκρι. Οπότε θα πάμε να κάνουμε στο πρώτο πράσινο ένα paste layer style. Φυσικά θα γίνει άσπρο με τη μία. Θα το αλλάξουμε όμω βεβαίω αυτό αμέσω. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Πηγαίνω στο Gradient Overlay και βεβαίως όπου γκρι θα βάλουμε ένα λίγο πιο σκούρο πράσινο. Εδώ λοιπόν για παράδειγμα. Και βεβαίως όπου λευκό θα βάλουμε το καθαρό πράσινο. Και βλέπετε τώρα πώς δημιουργήσαμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ όμορφο. Φυσικά θα μπορούσα να το κάνω ακόμα πιο σκούρο για να δώσουμε μεγαλύτερη αντίθεση. Αν και εφόσον θέλαμε, βλέπετε. Νομίζω όμως ότι μια ελάχιστη αντίθεση θα παίξει καλύτερο ρόλο από ότι μια πάρα πολύ έντονη. Σούπερ. Θα μπορούσα να το πάω και λίγο πιο πάνω αν θέλω, αλλά βλέπετε ότι γίνεται αρκετά electric και σίγουρα γίνεται λίγο psychedelic και όχι κανονικό δέντρο. Σούπερ. Βεβαίω οι σκιέ μα και τα σχετικά είναι κομπλέ, οπότε κάνουμε κλικ στο OK και θα πάμε έπειτα να κάνουμε ένα copy και εδώ. Copy layer style. Θα πάμε να βρούμε τα πράσινα. Και μετά δεξί κλικ θα πάμε στο paste layer style. Το καταλάβατε, μπαγάσιδε, μια χαρά. Και βεβαίω θα πάμε και στο ε, στον κορμό μα, ο οποίο βεβαίω και αυτό θέλει τουλάχιστον μία σκιά. Θα βάλω λοιπόν το πράσινο. Θα πάμε να κάνουμε ένα paste layer style. Φυσικά είναι πράσινο, δεν μα αρέσει το πράσινο στον κορμό. Θα πάμε είτε να το βγάλουμε, δηλαδή να βγάλουμε εντελώ και να κρατήσουμε μόνο τη σκιά, είτε να βάλουμε εδώ μέσα ένα καφέ το οποίο θα είναι λίγο πιο μπάνικο κι αυτό. Οπότε πηγαίνουμε στο πιο σκούρο. Τέλεια. Και θα πάμε εδώ να βάλουμε λίγο πιο ανοιχτό. Οπότε θα έχουμε μία μικρή αντίθεση στον κορμό μα. Και θα γίνει ακόμα πιο όμορφο. Και βλέπετε λοιπόν πώ το δέντρο μα έχει πλέον γίνει ακριβώ όπω το θέλουμε. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Φυσικά θα μπορούσα να το φέρω μπροστά να κάτσει, να το μεγαλώσω λίγο περισσότερο, να ανοίξει ακριβώ όπω το έχω φανταστεί. Βλέπετε. Σούπερ. Φυσικά επειδή είναι vector δεν υπάρχει παραμόρφωση. Αυτή είναι η μαγεία των vectors. Και βεβαίω ακόμα και τώρα μπορώ να έρθω και να μεταβάρω λίγο. Το ε, μου βλέπετε να το κάνω λίγο πιο διαφορετικό αν θέλω Οπότε τα πάντα είναι ζωντανά μέσα εδώ και τα πάντα βεβαίω είναι vectors. Επόμενη κίνηση είναι να βάλουμε κάποιε μπαλίτσε. Θα βάλουμε λοιπόν ένα καινούριο φακελάκι. Θα το ονομάσουμε balls ή στολίδια. Στο, το στολίδια βασικά σαν βρισκή ακούγεται. Τέλο πάντων, <laughs> πηγαίνουμε τώρα και θα επιλέξουμε από εδώ το ellipse tool θα πάρουμε κάποια πάλι χρώματα, όπως είναι για παράδειγμα αυτό το θα λέγαμε ανοιχτό, βλέπετε πορτοκαλί, πορτοκαλί προς ροζ, κάποτε τέτοιο λοιπόν, ίσως να πάρω κάτι πιο έντονο βρε αδερφέ, αυτό εδώ για παράδειγμα. Και θα πάμε να κάνουμε με το shift κρατημένο click and drag για να πετύχουμε να κάνουμε ένα κυκλάκι, ένα λοιπόν, μια μπαλίτσα, βλέπετε, super. Θα το φέρω να κάτσει κάπου εδώ, θα κάνουμε βέβαια κάποια αντίγραφα, ίσως να την κάνω λίγο πιο μικρή αυτή γιατί εδώ ψηλά θα μου πέσει το δέντρο, οπότε νομίζω κάπου εδώ θα είναι ok. Επιβεβαίωση, θα πάμε στη συνέχεια να κάνουμε ένα αντίγραφο ακόμη με το Alt Click and Drag. Βλέπετε κάπου εδώ, θα τη μεγαλώσω λίγο περισσότερο. Όχι πάρα πολύ όμω. Και φυσικά θα κάνουμε άλλη μία εδώ και είμαστε κομπλέ. Θα πάμε στη συνέχεια να κάνουμε ένα καινούριο μπαλάκι. Πηγαίνουμε και θα κάνουμε ίσω ένα κίτρινο παλ. Ίσως να πάρουμε αυτό το πιο απαλό κίτρινο. Να κάνουμε ένα click and drag, να κάνουμε βεβαίω όχι να πάρουμε χρώμα. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κλικ και drag, όχι με το shift, αλλά με το, όχι με το alt, αλλά με το shift κρατημένο. Σούπερ. Θα κάνουμε άλλο ένα εδώ, λίγο πιο μεγάλο και σίγουρα θα κάνω άλλο ένα και εδώ ακόμα πιο μεγάλο και βλέπετε πόσο απλά μπορείτε να κάνετε πραγματικά πάρα πολύ ωραία πράγματα ενδεχομένως να κάνω ή να τα φέρω λίγο καλύτερα αυτά στο κέντρο για να μπορέσω να μην έχω και το κέντρο μου αρκετά γυμνό οπότε ίσως βασικά να βάλω ένα, ένα, χρώμα ακόμη τουλάχιστον να βάλουμε ένα πιο έντονο, δεν ξέρω ακριβώ, πάμε να το δούμε θα πάρουμε από εδώ τώρα λοιπόν ένα πιο μπλε χρώμα. Ίσως να πάρουμε, ίσως είναι λίγο ψυχρό το μπλε. Ίσως να πάρουμε αυτό το ροζ, ποιος ξέρει. Θα δοκιμάσουμε λίγο. βέβαια βλέπετε το χρώμα που παίρνουμε. Θα κάνω ένα undo για να μην χαλάσουμε το κίτρινο. Θα κάνω click από εκτός και θα πάμε τώρα να πάρουμε ένα μπλε χρώμα. Γιατί όχι, ίσως ένα πιο παλ, πιο δηλαδή απαλό χρωματάκι. Και θα κάνουμε ένα click and drag εδώ. Και βλέπετε πόσο ωραίο, νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο. Ένα click and drag εδώ και ίσω να το φέρω αυτό να κάτσει από εδώ εδώ μάλλον και βέβαια αυτό θα το φέρουμε να κάτσει εδώ θα λέγαμε σούπερ και θα φέρουμε αυτό να κάτσει εδώ και θα κάνουμε άλλο ένα κίτρινο μάλλον θα πάρουμε αυτό το α, το σωμών, νομίζω έτσι λέγεται και θα έρθουμε να πάρουμε αυτό το χρωματάκι να το φέρουμε να κάτσει εδώ Σούπερ, βλέπετε πόσο ωραία κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο δέντρο. Θα κάνουμε και ένα μπλε εδώ πάνω για να έχει, θα λέγαμε, μία ύπαρξη και πιο ψηλά. Φυσικά πιο μικρό και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Επόμενη κίνηση για να τελειώσουμε είναι η εξή. Θα μπορούσα να πάρω τώρα κάθε μπαλάκι και να το βάλω ενδιάμεσα στα φύλλα του δέντρου. Δηλαδή, να πάρω για παράδειγμα το σωμόν το πάνω-πάνω και να το φέρω να κάτσει δεύτερο μέσα όμω στα triangles. Δηλαδή, να έρθει να κάτσει εδώ για παράδειγμα. Και βλέπετε πω κρύβεται μέσα στο δεντράκι μου. Ενδεχομένω να σα αρέσει περισσότερο, εμένα όχι πάρα πολύ, γιατί μου το κάνει flat και μου το κρύβει. Έτσι λοιπόν θέλω τα κυκλάκια μου να είναι ξεχωριστά. Οπότε θα το φέρω να κάτσει έξω και πάλι και θέλω ουσιαστικά να πατούν πάνω στα τρίγωνα. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι ok. Πάρα πολύ ωραία. Θα αυτό να κάτσει λίγο πιο έξω. Εδώ λοιπόν ακριβώ. Έλα λό, Μπιάνω το anchor. Έλα γόρι μου. Τέλεια. Και είμαστε κομπλέ. Βλέπετε πόσο ωραία. Επόμενη κίνηση είπαμε είναι να πάμε πάνω στο στολίδια και να βάλουμε ακριβώ το ίδιο εφέ που είχαμε βάλει σε ένα από τα τρίγωνα. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε την ίδια ακριβώ σκιά που έχουν και τα τρίγωνα του δέντρου. Όπω ακριβώ λοιπόν κάναμε και πριν, θα κάνουμε ένα copy στο layer style. Θα πάμε τώρα μαζικά στο φάκελο, στο Lidia. Δεξί κλικ, θα επιλέξουμε το paste layer style. Βεβαίω θα πάρουμε λευκέ μπάλε, οι οποίε δεν μα αρέσουν. Οπότε θα πάμε μέσα εδώ και θα βγάλουμε το degradé. Θα κρατήσουμε λοιπόν το χρώμα ω έχει. Απλά θα κρατήσουμε και τη σκιά μα. Βλέπετε, από εκεί και, και πέρα η σκιά μα φαίνεται πάρα πολύ έντονη. Ενδεχομένω να είναι λίγο πιο μικρή στα μπαλάκια σε σχέση με το δέντρο. Οπότε πηγαίνουμε και θα χαμηλώσουμε το size και το distance κατά μία μονάδα. Οπότε distance 2 και size 1 και έχουμε πάρει τα πράγματα λίγο καλύτερα. Επιβεβαίωση και βλέπετε πόσο ωραία φτιάξαμε το δεντράκι μας. Τέλος, θα πάμε να κάνουμε και ένα αστεράκι, το οποίο φυσικά θα γίνει πάρα πολύ εύκολα μέσα από το Photoshop και πάλι πηγαίνουμε στο Polygon Tool. Γενικότερα πάρα πολλέ ρυθμίσει εδώ πάνω θα τις βρείτε στις εκδόσεις Photoshop από CS6 και μετά, οπότε αν τις ψάχνετε, προφανώς έχετε παλιό Photoshop. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα εδώ να φτιάξουμε και το αστεράκι μας. Θα κάνουμε, εδώ πέρα βλέπετε το 3. Θα επιλέξουμε το Star καταρχάς. Κοιτάξτε πώς μπορούμε να κάνουμε το σήμα της Mercedes με τη μία. Βλέπετε. Βεβαίως δεν θέλουμε Mercedes. Δεν είμαστε στο γραφείο τη Mercedes για να κάνουμε Mercedes αστεράκι. Θα πάρουμε το κλασικό. Οπότε, έχοντα εδώ το star επιλεγμένο, θα πάμε αυτό στο 5 για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα αστεράκι βεβαίω κίτρινο. Έτσι. Σούπερ. Οπότε, θα το κάνουμε κίτρινάκι και, και βεβαίω σωστό και όμορφο. Βλέπετε, πάρα πολύ όμορφα. Βεβαίω, θα μπορούσα να το κάνω λίγο πιο στραβό αν ήθελα να έχει λίγο χαρακτήρα δηλαδή, όπω ακριβώ έχω κάνει και στο αρχικό μου δείγμα. Λίγο πιο μεγάλο ενδεχομένω, επιβεβαίωση. Και θα πάμε να του βάλουμε και εκείνου το ίδιο φίλτρο που έχουμε βάλει στο, στο lead. Οπότε, θα πάρουμε το fx, θα κάνουμε λοιπόν κλικ πάνω στο fx με το alt κρατημένο και θα ρίξουμε το f πάνω στο αστέρι, στο polygon δηλαδή, στο star μάλλον. Όχι, πολύ polygon ήταν πριν από λίγο και είμαστε κομπλέ. Έτσι λοιπόν, τώρα φτιάξαμε το δέντρο μα, δεν μα χρειάζεται καθόλου πλέον το δείγμα. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι, βεβαίω αυτό φαίνεται ακόμα καλύτερο γιατί έχουμε βάλει και αντίγραφα και άλλα δέντρα. Θα το κάνουμε αμέσω τώρα όμω. Θα πάω λοιπόν τώρα να επιλέξω το tree, το δέντρο δηλαδή, και θα πάμε να κάνουμε αντίγραφα. Θα έρθω λοιπόν να κάνω ένα αντίγραφο του tree φακελού. Το tree copy δηλαδή, όπω ε, λέγεται αυτή τη στιγμή. Θα, θα το κάνουμε smart object αυτό για να μην αργεί γενικότερα το σύστημα. Δεξί κλικ uh, smart object ή θα το κάνα και merge. Δεν με πειράζει ιδιαίτερα. Θα το φέρω λοιπόν να γίνει μέρε αυτό. Φυσικά το παίρνουμε χωρί λίδια. Το κάνω πιο μικρό, βεβαίω μία. Βλέπετε. Θα το φέρουμε να κάτσει κάπου εδώ. Λίγο πιο πάνω και λίγο πιο πίσω βεβαίω. Θα το φέρω κάτω από το 3 για να φαίνεται ότι είναι από πίσω. Θα πάμε να κάνουμε άλλο ένα αντίγραφο του ιδίου. Θα το φέρω από την άλλη. Θα το κάνω πιο μικρό. Γενικότερα θα κάνουμε ένα φιδάκι, θα λέγαμε, από το μεγαλύτερο προ το μικρότερο. Τέλεια. Επιβεβαίωση. Θα κάνουμε τώρα άλλο ένα μικρότερο στο βάθο εδώ ίσως να πάει εδώ στο βάθος, δηλαδή να είναι ίσα ίσα. Αν και δεν φαίνεται, νομίζω θα το αφήσω κάπου εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά, νομίζω κάπου εδώ θα είναι ok. Και βεβαίω θέλω να κάτσει αυτό πίσω έτσι, πίσω από τα άλλα, οπότε θα έρθει πίσω πίσω, βλέπετε πώς φαίνεται τώρα ότι είναι πίσω. Βεβαίω ακόμα ε, το θόλωμα του φόντου δεν μας έχει επιτρέψει να δούμε πραγματικά το κανονικό βάθος και πόσο μακριά είναι τα δέντρα μεταξύ του, σε σύγκριση βασικά με το πρώτο μας δέντρο, το στολισμένο. Βλέπετε λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε τέσσερα δεντράκια και το κανονικό μας 5. Θα πάμε, θα κρύψω προσωρινά το star, αφού τα βάλω βεβαίως σε ένα φάκελο ενίο για να τα, μην τα ψάχνω γενικότερα, θα τα βάλω όλα αυτά μαζί με Ctrl G σε ένα καινούργιο φάκελο, θα το ονομάσω uh, main tree, τέλεια. Θα κλείσω λοιπόν προσωρινά αυτό από προσωπουγής και θα πάμε τώρα θα κάνουμε ένα, μια ένωση όλων των στοιχείων σε ένα καινούριο layer. Οπότε Alt, Shift, Ctrl και e. Βλέπετε λοιπόν ακριβώ έχουμε φτιάξει τα πάντα. Και τώρα θα πάμε, θα επιλέξουμε τώρα τα στοιχεία μα και θα βεβαίω έχοντα επιλέξει το συγκεκριμένο, θα πάω στο Filter, θα πάμε στο Blair Gallery, θα επιλέξουμε το Field Blair. Και φυσικά μέσα από εδώ θα πάμε το Field Blair πάνω στα τετράκια μα όπου θα αποτυπώνουμε μεγαλύτερο blur όσο πηγαίνουμε προς τα πίσω. Οπότε λοιπόν, στο ακριβώ δίπλα θα βάλουμε ένα μπλερ τη τάξη του 4. Θα κάνω ένα κλικ εδώ να βάλω ένα μπλερ τη τάξη του 6 για παράδειγμα. Έτσι, πρακτικά, όπω ακριβώ βλέπουμε και με του φακού που φωτογραφίζουμε, τα πιο κοντινά αντικείμενα στο δικό μα καθαρό δέντρο θα είναι πιο καθαρά και τα πιο μακρινά θα είναι πάρα πολύ θολά. Έτσι, οπότε 4-6, το συγκεκριμένο θα πάει για παράδειγμα στο 8, και βέβαια στο τελευταίο θα πάει στο 10. Ούτω ή άλλω έχει εξαφανιστεί τελώ αυτό. Βλέπετε. Επιβεβαίωση και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βάλουμε το δεντράκι μας μέσα για να κουμπώσει σωστά και βλέπετε πόσο ωραίο αποτέλεσμα παίρνουμε. Έτσι λοιπόν τα υπόλοιπα πλέον είναι autofocus και πλέον τα πράγματα είναι καλύτερα για εμά. Επίση θα μπορούσα να πάω στο ακριβώ από πίσω, αυτό το ονομάζω βεβαίω main BG. Έτσι. Θα μπορούσα να πάω εδώ ακριβώ και να βάλουμε ενδεχομένω ένα hue saturation ή ένα vibrance και να χαμηλώσουμε λίγο τα χρώματα, την ένταση γενικότερα των χρωμάτων. Κοιτάξτε λίγο. Έτσι θα έχουμε το δικό μα δέντρο πεντακάθαρο και τα υπόλοιπα λίγο πιο άχρωμα. Έτσι. Οπότε είτε vibrance. Είτε θα μπορούσαμε να πάρουμε το Hue Saturation, το οποίο βεβαίω κάνει πιο δραστικά πράγματα. Βλέπετε. Σούπερ. Και θα μπορούσα να πάρω, γιατί όχι, ένα black and white και να το τρελάνω εντελώ. Βλέπετε. Να πειράσω και διάφορα στοιχεία εδώ μέσα. Βλέπετε. Και απλά να το χαμηλώσω λιγάκι μετά σαν οπάσιντι για να εμφανιστούν λίγο χρώματα για να πάρουμε ένα πιο αχνό και πάλι αποτέλεσμα. Κοιτάξτε λίγο. Πάρα πολύ όμορφα. Τελευταία κίνηση που θα κάνω είναι η εξή. Θα κάνω μία ενοποίηση του δέντρου μου. Alt Shift Control και Y. Ε. Και θα πάμε τώρα να επιλέξουμε το filter. Θα πάμε στο lens correction. Όπου θα βάλουμε φυσικά εδώ ακριβώ μέσα στο custom. Θα επιλέξουμε το vignette. Θα το φέρουμε από αριστερά για να βγάλει μαύρο. Βλέπετε. Σούπερ. Και βέβαια στο midpoint θα μου δώσει ένα πιο έντονο ή ένα πιο μάλλον προ τα μέσα ή ένα πιο προς τα έξω vignette. Και είμαστε κομπλέ. Επιβεβαίω, κοιτάξτε τη διαφορά με πριν. Α, αυτή η διαφορά λοιπόν στι άκρε θα κάνει τη διαφορά και βλέπετε μια ελαφριά παραμόρφωση πάνω στο δέντράκι μου, θα είναι το οριστικό μου χτύπημα για το συγκεκριμένο project. Οπότε, από το www.teachmegr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, φτιάξαμε το δικό μας χριστουγεννιάτικο δέντρακι, άλλο ένα δέντρακι αυτή τη φορά, στο Photoshop, το οποίο βεβαίως μας κάνει πολύ πιο πλούσιους και πολύ πιο ε, οπλισμένους ως προς τη δημιουργία γραφικών κατακριστούγεννα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο πλωστάσιο πλέον, το οποίο θα μας δώσει τα εφόδια για να κάνουμε πράξη οποιοδήποτε project έχουμε στο μυαλό. Όλα λοιπόν είναι μέσα στο μυαλό μα και όλα είναι πρακτικά θέμα βασική εκμάθηση του εκάστοτε προγράμματο. Αν έχετε λοιπόν τα βασικά μέσα στο μυαλό σα, από εκεί και πέρα το μόνο που χρειάζεται να έχετε για να πετύχετε σαν δημιουργό είναι φαντασία. Έτσι λοιπόν η φαντασία μπορεί να γίνει πράξη μέσα από τα βασικά και βεβαίω μέσα από τα premium μαθήματα του TeachMeGR. Οπότε μην χάνετε χρόνο, τα βασικά θα τα βρείτε στο e-shop του TeachMeGR σε απόλυτη έκπτωση αυτή την εποχή των Χριστουγέννων και βεβαίω τα premium μαθήματα και πάλι σε πολύ μεγάλη συνδρομή, οπότε σε πολύ μεγάλη έκπτωση, οπότε μπορείτε να ανανεώσετε για του χρόνου, για ένα ακόμη χρόνο στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, οπότε μην χάνετε καθόλου χρόνο, τα καλύτερα είναι εδώ και βεβαίω τα καλύτερα καθημερινά έρχονται για τα μάτια σας μόνο. Να είστε καλά φίλοι μου, ο Βαγγέλης Βλασόπουλος, ο δικός σας άνθρωπος σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Φυσικά εμείς θα τα πούμε σύντομα.